Η τελευταία μας ομιλήτρια απόψε, πλην όχι η ελαχίστη, είναι πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Έχει σπουδάσει νομική, φιλοσοφία και ιστορία αρχαιολογία στο Εθνικό, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει αποκτήσει 2 διπλώματα μεταπτυχιακών σπουδών στο αστικό και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο από τη νομική σχολή του ίδιου πανεπιστημίου, όπου είναι και υποψηφία διδάκτορ. Το θέμα της διπλωματικής της εργασίας στην Αγγλική είναι ο επαναπατρισμός των πολιτιστικών αγαθών ως διεθνές έθιμο. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και έχει λάβει μέρος με εισηγήσεις σε συνέδρια στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα σχετικά με νομικά, ιστορικά και φιλοσοφικά θέματα και ειδικότερα σχετικά με την προστασία και τον επαναπατρισμό των πολιτιστικών αγαθών και την επανένωση των μνημείων της Ακρόπολης. Να προσθέσω ότι είναι και αυτή που δημιούργησε και που οργάνωσε όλη την απόψινή μας εκδήλωση. Έχω την τιμή να καλέσω την κυρία Μαρία Βέργου. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί όλοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή η συμμετοχή μου σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Πειραϊκού Συνδέσμου που με ενθουσιασμό και αγάπη δέχτηκε την πρόταση αυτή. Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος επιβεβαιώνει την διαχρονική προσφορά του στον πολιτισμό στην πόλη του Πειραιά, που αποτελεί σταυροδρόμι και τόπο όπου εγκαταστάθηκαν Έλληνες με καταγωγή από όλα τα μέρη της πατρίδας μας, ιδίως από τη Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου μας, με την κοσμοπολίτικη παράδοσή τους. Ευχαριστώ το Αρχείο Πολιτισμού για τη συνδιοργάνωση και κάθε έναν ξεχωριστά όλους εσάς που συμβάλατε στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Στη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύει ο κόσμος μας, η προσήλωση στις αρχές και στις αξίες του πολιτισμού μας είναι η μόνη ασφαλή οδός και επιλογή. Όλα γκρεμίζονται, ο πολιτισμός όμως μένει. Αυτός ο πολιτισμός που μας κληροδότησαν σαν ιερή παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας και μας θυμίζει στεναρά και αένα την ανθρώπινη υπόστασή μας. Μια υπόσταση πέρα από τα όρια και τα σύνορα, πέρα από την ηλική μας εξάρτηση, προσανατολισμένη στο πνεύμα, στην αλήθεια και στο δίκαιο. Αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα και πεπιθήσεις, να υπερασπιστούμε στεναρά την επανένωση των μνημείων της Ακρόπολης, ως ίσως μία από τις ελάχιστες πράξεις που στους θλιβερούς καιρούς που ζούμε θα μπορούσε να αποκαταστήσει την εποχή μας στα μάτια των μελλοντικών γενεών. Ο 20ος και ήδη ο 21ος αιώνες καταγράφονται ως αιώνες παγκοσμίων πολέμων, καταστροφών και γενοκτονιών. Η επανένωση των μνημείων της Ακρόπολης είναι εκείνη η κίνηση που μπορεί να σώσει την τιμή της γενιάς μας. Αναφέρομαι επισταμμένως τα μνημεία της Ακρόπολης και όχι μόνο στα γλυπτά ή μάρμαρα του Παρθενώνα όπως συνηθίζεται, διότι η κλεμμένη Καριάτιδα έχει αποσπαστεί βιαίως από το Ερέχθειο, όπως και ο Κίον του Ερεχθείου. Η Καριάτιδα δεν είναι ξεχωριστό άγαλμα, αλλά αναπόσπαστο τμήμα του Ερεχθείου και στήριζε την οροφή του μαζί με τις άλλες 5 αδελφές της. Έχουν επίσης αποσπαστεί βιαίως τμήματα από το ναό της Αθηνάς Νίκης. Όλα αυτά βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο και πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφούν στη γενέθλια γη μαζί με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αποκατάσταση δικαιοσύνης χωρίς την επιστροφή και της Καριάτιδας δεν γίνεται. Το διεθνές δίκαιο με σταθερό προσανατολισμό στις πανανθρώπινες αξίες θέτει τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών και ιδίως αυτών που αποσπάστηκαν με εγκληματικές πράξεις από τα μνημεία του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών. Το ζήτημα της καταστροφής και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών ταλανίζει την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Ήδη τον 2ο αιώνα π.Χ. ο ιστορικός Πολύβιος χαρακτήρισε πράξη τρέλας,
την καταστροφή μηνύων στον πόλεμο. Στις μέρες μας, η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων παρουσιάζει έξαρση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UNESCO, μαζί με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και όπλων, η μαύρη αγορά των αρχαιοτήτων και του πολιτισμού αποτελεί μία από τις πλέον σταθερές παράνομες εμπορικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Όσον αφορά στις ηλεκτρονικές αγορές, μια που ζούμε στην εποχή του διαδικτύου, εκτιμάται ότι το 80% των 100.000 αρχαιοτήτων που διατίθενται ηλεκτρονικά δεν έχουν καταγεγραμμένη προέλευση, το οποίο σημαίνει ότι είναι πιθανώς λαιλατημένες ή κύβδηλες. Οι αρχαιότητες εμπλέκονται με την τρομοκρατία και με το οργανωμένο έγκλημα. Οι πολιτιστικοί θησαυροί έχουν χρησιμοποιηθεί συστηματικά για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων τρομοκρατικών ομάδων στο Ιράκ και τη Συρία. Ήδη από το τέλος του 18ου και τον 19ου αιώνα είχαν επιστραφεί αρχαιότητες που είχαν αποκτηθεί ως πολεμικά λάθηρα. Για παράδειγμα, ο Μέγας Ναπολέων επέστρεψε στην Αγγλία και στην Ιταλία τους θησαυρούς που είχε αρπάξει κατά τις εκστρατείες του. Έτσι, το διεθνές δίκαιο, κατά τον χρόνο της κλοπής των εγκλειπτών και της πώλησής τους από τον Έλγιν στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ήδη απαιτούσε την επιστροφή των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς που αφαιρέθηκαν σε καιρό πολέμου. Είναι η αρχή αυτή που δικαιολόγησε την επιστροφή των θησαυρών που αφαίρεσε ο Ναπολέων. Η ίδια αρχή πρέπει να εφαρμοστεί και για τις λαϊλασίες του Έλγιν. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Οι αρχές για την προστασία και την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών σε καιρό πολέμου κωδικοποιήθηκαν εν τέλει στις συμβάσεις της Χάγης και στους κανόνες της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Εθνικό Δίκαιο. Επιστροφές πολιτιστικών αγαθών προβλέπουν οι συνθήκες των Βερσαλιών και οι συνθήκες μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Διεθνή Σύμβαση της UNESCO αποκρισταλώνει μετά τους δύο καταστροφικούς παγκοσμίους πολέμους και το τέλος της αποικιοκρατίας την εμπεδωμένη πλέον θέση της ανθρωπότητας ότι η πολιτιστική κληρονομιά όλων των εθνών πρέπει να προστατεύεται και να μην γίνεται αντικείμενο παράνομης διακίνησης. Οι συμβάσεις ισχύουν για το μέλλον. Ωστόσο, για τις πρώτες σύμβασεις περιπτώσεις, τα κράτη-μέλη καλούνται να έλθουν σε αμοιβαία συμφωνία που να είναι σε αρμονία με το πνεύμα και τις αρχές της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες. Η σύμβαση UNIDROIT για τα κλαπέντα και παρανόμως εξαφέντα πολιτιστικά αγαθά θέτει ενιαίους κανόνες για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η πολιτιστική κληρονομιά προστατεύεται ως ανθρώπινο δικαίωμα. Για κάθε έθνος, η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί την ταυτότητά του και η διατήρησή της είναι απαραίτητη για την επιβίωση της ιστορίας και της μνήμης του. Έτσι, το Διεθνές Πλέγμα Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εφαρμόζεται και εδώ. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Σύμβαση των Ιθαγενών και των Φυλών, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοκτόνων, ο Αυστραλιανός Νόμος για την Προστασία της Κληρονομιάς των Αβορυγίνων, ο Νόμος των Ηνωμένων Πολιτειών για την Προστασία και τον Επαναπατρισμό των Τάφων Ιθαγενών Αμερικανών, αλλά και πολλά άλλα διεθνή νομικά κείμενα, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποτυπώνουν την παγκόσμια πεποίθηση ότι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών αναγνωρίζεται ως ανθρώπινο δικαίωμα και ότι τα πολιτιστικά επιτεύγματα πρέπει να επιστραφούν στους φυσικούς φορείς του πολιτισμού που τα δημιούργησε και στην γη που τα γέννησε. Όπως ήδη εξέθεσε η κυρία Βελένη, άπειρες είναι οι περιπτώσεις επαναπατρισμών πολιτιστικών αγαθών. Μόνο στην ιστοσελίδα του Αρχείου Πολιτισμού είναι καταγεγραμμένες πάνω από 200 επιστροφές.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την πεποίθηση δικαίου της διεθνούς κοινότητας ότι τα πολιτιστικά αγαθά πρέπει να επιστραφούν στις χώρες και στους λαούς που τα δημιούργησαν, ως αναπόσπαστο τμήμα της ιδιοσυστασίας και της ταυτότητάς τους και ως απόδειξη της συνεχούς και αέναης παρουσίας των πολιτισμών στον πλανήτη Γη. Είναι γνωστό ότι οι πολιτισμοί χάνονται από την ιστορία όταν οι φορείς τους αποκόπτονται από τα δημιουργήματα των προγόνων τους. Η πρακτική των κρατών περιλαμβάνει τις διεθνείς και διμερείς συμβάσεις, κανόνες υπείου δικαίου, εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις, χρήση διπλωματικών μέσων. Οι κανόνες και η στάση των αρχηγών κρατών όπως ο Μακρόν, μουσείων, πανεπιστημίων και εμπόρων έργων τέχνης αποδεικνύει τη συμφωνία των εμπλεκομένων φορέων ότι η επιστροφή των λιλατημένων αρχαιοτήτων στον τόπο καταγωγής τους είναι η δίκαιη οδός. Συνεπείς στην ανωτέρω γραμμή και η νομολογία ανωτά των δικαστηρίων σε όλο τον κόσμο επιβάλλει την επανένωση των μνημείων στους τόπους από τους οποίους αποσπάστηκαν και αφαιρέθηκαν. Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης υποχρέωσε την Ταϊλάνδη να επιστρέψει στην Καμπότζη τα γλυπτά, στήλες, θράσματα μνημείων κλπ. Που είχαν αφαιρεθεί από τον ναό του Πρέβι Χέρ και την περικείμενη περιοχή, διότι ο ναός βρίσκεται στην Καμπότζη. Έτσι και το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να επιστρέψει τα αφαιρεθέντα τμήματα από τους ναούς της Ακρόπολης στην Ελλάδα για να συνανωθούν με τα μνημεία που βρίσκονται εδώ. Το Ιταλικό Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε την απόφαση της Ιταλίας να επιστρέψει στη Λιβύη την Αφροδίτη της Κυρίλης που αφαιρέθηκε το 1913 σε περίοδο κατοχής από Ιταλούς στρατιώτες. Το ανώτατο Ιταλικό Ακυρωτικό αναγνώρισε την ύπαρξη κανόνα του Διεθνούς Εθνικού Δικαίου που υποχρεώνει τα κράτη υποδοχής να επιστρέφουν όλα τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν αφαιρεθεί ως αποτέλεσμα της αποικιοκρατίας ή ενόπλων συγκρούσεων. Έκρινε ότι η διεθνής υποχρέωση που επιβάλλει την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, τα οποία τονίζω αφαιρούνται παρανόμως σε καιρό πολέμου, κατοχής ή αποικιοκρατίας, είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης της αρχής απαγόρευσης χρήσης βίας και της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών. Τα πορίσματα της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και στην απολύτως συναφή περίπτωση της λαιλασίας της Ακρόπολης. Η Ελλάδα, όπως και η Λιβύη, δεν ήταν ανεξάρτητο κράτος, αλλά ήταν κατεχόμενη κατά τον χρόνο της λαιλασίας. Λίγο μετά ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση, που οδήγησε στην ελληνική ανεξαρτησία και στη δημιουργία ελληνικού κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 ήρθε ύστερα από άλλες μικρότερες επαναστάσεις, τοπικές εξεγέρσεις και αδιάκοπη σχεδόν ανταρσία επάνω στα βουνά εναντίον του Οθωμανού δυνάστη. Άρα είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι κατά την κρίσιμη περίοδο κλοπής των γλυπτών από τον Λόρδο του Έλγιν, η Ελλάδα ήταν υπό Οθωμανική κατοχή, υπό ξένη κυριαρχία, ενώ ταυτόχρονα στον ελλαδικό χώρο ήταν σε εξέλιξη συνεχή επαναστατικά κινήματα. Η δε λαιλασία από τον Λόρδο του Έλγιν διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά της αποικιοκρατικής περίοδου. Η Αφροδίτη της Κυρίνης, όπως και τα γλυπτά των μνημείων της Ακρόπολης, δεν ήταν μεμονωμένο άγαλμα, αλλά εντασσόταν στο ευρύτερο σύμπλαγμα του ιδιαίτερης σημασίας αρχαιολογικού χώρου της Κυρίνης, που έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα ψηφιδωτά της Κανακαριάς που είχαν κλαπεί μετά την τουρκική εισβολή από την κατεχόμενη Κύπρο αποδόθηκαν στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου με απόφαση Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι τα ψηφιδωτά προέρχονταν από στρατιωτικά κατεχόμενη περιοχή και ότι ήταν μέρος μεγαλύτερου ψηφιδωτού που κάλυπτε τους στίχους μιας ενιαίας εκκλησίας και είχαν πολύ μεγάλη οικονομική και πολιτιστική αξία. Άλλες υποθέσεις συνένωσης ναυσμάτων είναι τα ψηφιδωτά της Έδεσας και ο Ηρακλής της Πέργης. Αλλά και πολύ πρόσφατα, το εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην υπόθεση Μπέρνετ και λοιποί κατά Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, έκρινε ότι το ελληνικό κράτος έχει κυριαρχικό δικαίωμα σε αρχαίο κινητό μνημείο, χάλκινο ειδόλιο λόγου,
το οποίο είχε εξαχθεί παράνομα από την Ελλάδα και είχε εκτεθεί σε δημοπρασία του οίκου Σόθμης. Από όλα τα ανατέρω, αλλά και πολλά άλλα νομικά προηγούμενα, που τα στενά όρια αυτής της ομιλίας δεν μου επιτρέπουν να παραθέσω, συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι στο πεδίο του διεθνούς εθιμικού δικαίου έχει διαμορφωθεί κανόνας για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών στους τόπους από τους οποίους αφαιρέθηκαν. Και είναι σημαντικό αυτό, διότι όλα τα κράτη δεσμεύονται να εφαρμόζουν το διεθνές εθιμικό δίκαιο. Το διαμορφωμένο διεθνές έθιμο έχει περιεχόμενο και αρχές που εφαρμόζονται και στην απέτηση της Ελλάδος για επανένωση των μνημείων της Ακρόπολης, όπως εξέθεσε ο κύριος Ρόμπερτσον. Επιβάλλεται υποχρέωση επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών ζωτικής σημασίας που συνιστούν σύμβολα πολιτιστικής ταυτότητας. Υποχρέωση συνένωσης μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαίτερης αξίας ή ιστορικής σημασίας. Το μνημείο που έχει αποσυναρμολογηθεί, κατακαιρματιστεί και διανεμηθεί μεταξύ των διαφόρων χωρών με αποτέλεσμα την καταστροφή της ακεραιότητάς του, θα πρέπει να επανενωθεί στην αρχική του κατάσταση ως σύνολο με τον επαναπατρισμό των μερών του. Υποχρέωση επιστροφής μνημείων που αφαιρέθηκαν σε καιρό πολέμου ή κατοχής ή σε περίοδο αποικιοκρατίας. Όλα τα ανωτέρα αποδεικνύουν ότι από απόψεως διεθνούς δικαίου είναι αδιαμφισβήτητη υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιστρέψει τα μνημεία της Ακρόπολης στην πόλη της Αθηνάς Παλάδας. Σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται την επιστροφή των γλυπτών της Ακρόπολης, τα οποία έχουν αφαιρεθεί παρανόμως. Το ιστορικό της Λαιλασίας εξέθεσε αναλυτικά η κυρία Κόρκα. Το Ηνωμένο Βασίλειο αρνείται ακόμη και την ίδια τη διαπραγμάτευση με επιχειρήματα που ανέλησε η κυρία Σταματούδη. Σημειώνεται ότι τα αιτήματα επαναπατρισμού άρχισαν ήδη από το 1835, ενώ η διεθνής κοινότητα συντάσσεται ανελιπώς. Η δε κατάσταση στο εσωτερικό του Βρετανικού Μουσείου προσβάλλει τα μνημεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο με τη στάση του παραβιάζει κατάφορα σήμερα όλες τις ανωτέρω αρχές του διεθνούς δικαίου και ιδίως την υποχρέωση ειρηνικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ κρατών. Αυτή η παραβίαση ανοίγει τον δρόμο της προσφυγής ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Ο Τζόφρι Ρόμπερτσον και η νομική του ομάδα, η Αμάλ Κλούνεϊ και ο εκλοιπών Νόρμαν Πάλμερ, έχουν προτείνει με την έκθεσή τους προς την ελληνική κυβέρνηση το 2015 να υποβληθεί αίτηση για γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τη διαμόρφωση εθιμικού κανόνα που επιβάλλει την υποχρέωση επαναπατρισμού και επανένωσης μοναδικών μνημείων ζωτικής σημασίας που συνιστούν σύμβολα πολιτιστικής ταυτότητας και έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Συντάσσομαι με την άποψη της καταρχήν υποβολής αίτησης για γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τη διαμόρφωση εθιμικού κανόνα όπως ανωτέρω ανέλησα. Και τούτο διότι μέχρι σήμερα η διπλωματία δεν έχει αποδώσει. Παρά τις επίπονες και εργώδεις προσπάθειες της ελληνικής δημοκρατίας, της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO και των Διεθνών Επιτροπών Επιστροφής των Γλυπτών, όπως μας εξέδισαν οι κύριοι Βάρδας και Νακάσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει και σήμερα προσκολλημένο στις τακτικές προηγούμενων αιώνων και σε απεικιοκρατικές αντιλήψεις, αρνούμενο να συμβαδίσει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου αλλά και τους κανόνες της ηθικής. Τα γλυπτά του Παρθενώνα, των Ζωφόρων, των Αιτωμάτων και των Μετόπων, η Καριάτιδα και η Ιωνική στήλη δεν είναι απλώς αγάλματα, κινητά έργα τέχνης, αλλά αναπόσπαστα μέρη των ναών του Παρθενώνα και του Ερεχθείου και θα πρέπει να επαναπατριστούν στη χώρα και το λαό που τα δημιούργησαν, με τους οποίους συνδέονται στενά, υλικά και ψυχικά, επί χιλιετίες. Οι Καριάτιδες περιμένουν την αδελφή τους. Ο επαναπατρισμός των γλυπτών της Ακρόπολης στην Πατρόα Γη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα για έναν ακόμη λόγο. Καθώς διανύουμε τα έτη εορτασμού της επετείου των 200 ετών από την εθνική μας παλιγγενεσία.
τα μνημεία της Ακρόπολης, σύμβολα του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του παγκοσμίου πνεύματος, που εκφράζουν πανανθρώπινες αξίες, μια που ο ελληνικός πολιτισμός είναι ουσιωδώς ανθρωπιστικός και οικουμενικός, πρέπει επιτέλους να συνενωθούν. Είναι μια απέτηση όχι μόνο ελληνική, αλλά οικουμενική, πανανθρώπινη, στο όνομα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ θερμώς από καρδιάς για τη συμμετοχή σας και είμαι ευγνώμων του συμβάλλου στον ιερό αυτό σκοπό.